Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό και σήμερα θα δούμε κάποια νέα από τα ΕΜΟΥ. Νομίζω έχω να κάνω αρκετό καιρό βίντεο αφιερωμένο συγκεκριμένα σε αυτούς τους μεγάλους δεινόσαυρους. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από αυτό που βλέπουμε και μπροστά μας. Το αρσενικό ΕΜΟΥ έχει πλέον απελευθερωθεί στον έξω κόσμο εδώ και κοντά μια εβδομάδα πλησιάζει. Να το βλέπουμε. Τώρα περιτριγυρίζει βέβαια το κλουβί, το παλιό του, τον περιστερώνα, γιατί δεν έχει φάει ακόμα και θέλει να φάει. Γενικά αργούν αυτά να παραδεχτούν ότι μπορεί να έχουν απομακρυνθεί από μια έτοιμη πηγή φαγητού. Αλλά τι να κάνουμε, θα ερχόταν και αυτή η μέρα έτσι κι αλλιώς. Δεν θα μπορούσε να μένει πάντα μέσα στο κλειστό μέρος. Σε παρόμοια ηλικία, τώρα κοντά 4 μηνών είναι, με 5, είχα αφήσει και τα θηλυκά έτσι κι αλλιώς στον έξω κόσμο. Είναι πολύ μεγάλα για να κινδυνεύουν από κάτι και πολύ μεγάλα για να μάθουν να συνεργάζονται με τον έξω κόσμο. Βέβαια αυτό τώρα είναι ένα μικρό ανάμεσα σε δύο ενήλικα. Όταν είχα τα άλλα δεν ήταν το ίδιο ακριβώς, εννοείται. Όταν ήταν το πρώτο ήταν έξω μόνο του, όταν ήταν το δεύτερο ήταν ένα και ένα. Τώρα είναι δύο full ενήλικα συν ένα μικρό. Αυτό εντάξει είναι λίγο πιο ζόρι γι' αυτό, διότι δέχεται εννοείται επιθέσεις και κυνηγητά. Το είχα δοκιμάσει να το αφήσω και τον προηγούμενο μήνα, αλλά τότε το είχε κυνηγήσει πολύ το πρώτο θηλυκό και τρόμαξε έντονα και δεν μπορούσε να συνεργαστεί πλέον. Είχε κολλήσει σε μία γωνία στο χωράφι και δεν κουνιόταν καθόλου. Αλλά τώρα το άφησα και παρά το γεγονός πως δέχεται εκφοβισμό από τα άλλα, δεν έχει πλέον φόβο. Μάλλον συνήθισε, έμαθε. Όπως και να έχει, πλέον συνεργάζεται με τον έξω κόσμο. Συνεργάζεται με τα σύν και τα πλήν του χωραφιού. Αν και εντάξει, σαν μικρό που είναι, δεν δέχεται τόσο πραγματικές επιθέσεις, πιο πολύ εκφοβιστικές να το τρομάξουν. Ας πούμε μπορεί να το κυνηγήσουν λίγο και να χτυπήσουν τα πόδια τους κάτω στο έδαφος, στα θηλυκά, κάτι τέτοιο. Πιο πολύ για εκφοβισμό. Δηλαδή πολλές φορές έχουν την ευκαιρία να το χτυπήσουν στα αλήθεια, αλλά δεν το έχουν κάνει. Τώρα το βλέπουμε κάθεται εδώ πέρα, γιατί χθες το είχα ταΐσει σε αυτό το σημείο, του είχα βάλει ένα κουβαδάκι με τροφή. Η τροφή είναι λίγο θέμα επίσης, πρέπει να ρυθμίσω τα θηλυκά, να μην έρχονται, κάπως να είναι απασχολημένα, γιατί είναι αρκετά νευρικά, ειδικά το αρχηγικό. Και ναι, δεν το αφήνουν καθόλου να φάει. Αλλά εντάξει, όταν γίνεται τάισμα από εμένα, εννοείται φροντίζω να τρώει. Τουλάχιστον δεν είναι και πολύ απαιτητικό στο φάει σαν ΕΜΟΥ που είναι. Μια τυπική μερίδα αν τρώει την ημέρα είναι εντάξει. Έτσι κι άλλως τώρα είναι και έξω στο χωράφι, όλο και κάτι θα βοσκάει. Οπότε πρακτικώς αυτό έχει μάθει καλά να συνεργάζεται με τον έξω κόσμο. Απλώς τώρα σαν μικρό που είναι φοβάται πιο πολύ, γιατί είναι εύκολο στόχος για τα μεγάλα. Ευτυχώς όμως χάρη στο μέγεθός του μπορεί να ελιχθεί πιο εύκολα και να στριμωχτεί σε διάφορα μέρη που δεν μπορούν τα θηλυκά, οπότε γλιτώνει σε περίπτωση που του γίνει κάποια πολύ μεγάλη σοβαρή επίθεση. Και απλώς τρέχει έτσι όπως τώρα, γιατί δίπλα ήταν το θηλυκό το μεγάλο, το πρώτο. Αυτά λοιπόν με το αρσενικό ΕΜΟΥ. Απελευθερώθηκε έξω και απλώς περιμένω να μεγαλώσει τώρα και να δούμε αν θα υπάρχει αναπαραγωγή κατά την άνοιξη. Συνεχίζουμε με τα μεγάλα. Πρώτα έχουμε εδώ το πρώτο μου θηλυκό, 3 ετών τώρα. Όπως βλέπετε πλέον έχουν πουλωθεί τα μαυήματα από το σπιθοκάμυλο. Σε αυτήν βέβαια όχι τέλεια, άμα δείτε ακόμα κάποια κενά φαίνονται κάπου εδώ προς την ουρά. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτήν είχε κάνει πιο πολύ ζημιά, είχε καταστρέψει πιο πολύ τους σπόρους η σπιθοκάμυλος και με κάθε άρχισαν να βγαίνουν εσωτερικά του δέρματος και είχε μερικά τέτοια θεματάκια. Αλλά σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν και αυτά έξω και καλύπτει και το δέρμα. Όχι εντελώς ακόμα, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια και πολλά από τα φτερά που είχαν ήδη αρχίσει να βγαίνουν, αλλά πριν χωριστούν για τα καλά με το σπιθοκάμυλο, είχαν λίγο αμαδυθεί, οπότε δεν έχουν το σωστό μήκος και υφή που θα έπρεπε να έχουν. Το είδε εσύ και για το άλλο θηλυκό. Τέλος πάντων, και τα δύο αυτά για να
επουλωθεί πλήρως το φτέρωμά τους. Πρέπει να κάνουν έναν ολόκληρο κύκλο αλλαγής φτερώματος φυσικό του χρόνου, δηλαδή που θα αλλάζουν φτερά πάλι. Τότε είναι που θα βγάλουν full σχήμα στα φτερά και μέγεθος. Τώρα κάποια φτερά ακόμα είναι λίγο εκτός μεγέθους και σχήματος. Αλλά σε πολύ μικρό βαθμό δεν φαίνεται πλέον. Αυτή τώρα που έχει αρχίσει να βγάζει και φτερά και στην πλάτη, και ας μην είναι όλα το τέλειο μήκος όπως είπα, φαίνεται ότι έχει μαυρίσει αρκετά. Γενικά όσο μεγαλώνουν τα αιμού, ειδικά από το τρίτο έτος και μετά, κάποια έχουν έντονες τάσεις να γίνονται μαύρα. Μερικά γίνονται και σχεδόν ολόμαυρα. Τώρα αυτό αν θα εξελιχθεί ποτέ σε σχεδόν ολόμαυρο δεν το ξέρω. Πάντως έτσι, αυτή την τάση έχει. Να είναι σκούρο. Το άλλο, ακόμα σαν 2 ετών, δεν έχει σκουρίνει τόσο. Αυτή λοιπόν ήταν και αρχηγός στην περίοδο που είχα αφήσει το μικρό αιμού για πρώτη φορά, πρώτη απόπειρα, τον προηγούμενο μήνα. Αν και τώρα είναι Σεπτέμβρης που γίνεται το βίντεο, ακόμα είμαι σε Αύγουστο εγώ. Όταν λέω προηγούμενο μήνα, λοιπόν Ιούλιο θέλω να πω τέλος πάντων. Κάπου εκεί μέσα, με τέλη Ιουλίου, είχα αφήσει το μικρό αιμού πρώτη φορά. Ήταν αυτή αρχηγός και αυτή το είχε κυνηγήσει πάρα πολύ και έντονα. Και είχε τρομάξει τότε που είπα τρόμαξε και είχε χωθεί σε ένα θάμνο και δεν κουνιότανε. Ήταν αρχηγός τότε αυτή, αλλά στη συνέχεια πάλεψε με την άλλη κάποια στιγμή όσο έλειπα. Τα βρήκα μετά δηλαδή ήδη τσακωμένα. Όταν είχα πάει να πάρω κάτι μαγικά πλάσματα, τα οποία δεν έχω δείξει ακόμα, επέστρεψα και τα βρήκα σκοτωμένα. Αυτή εδώ είχε μάλλον ραγίσει το δάχτυλό της, γιατί σπάσιμο δεν πρέπει να ήταν, γιατί μετά από μία εβδομάδα πρακτικώς περπατούσε φυσιολογικά. Αυτό εδώ το έξω δάχτυλο, το αριστερό, είχε θέμα, είχε πριστεί. Κάτι είχε γίνει αυτό. Κάποιο σπάσιμο, κάποια εξάρθρωση. Αλλά νομίζω κάποιο έτσι ραγισματάκι ήταν, γιατί παρακούτσινε. Αλλά ταυτόχρονα δεν κούτσινε και για πολύ καιρό, οπότε δεν ήταν κάτι σοβαρό. Βέβαια αυτό τη κόστησε ενώ και την αρχηγία. Οπότε τώρα είναι δεύτερη ξανά. Βέβαια στην εποχή αναπαραγωγής πάλι πιθανώς να έχανε τη θέση, γιατί το άλλο θηλυκό είναι πολύ πιο μεγάλο και πιο νευρικό έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων, στην εποχή αναπαραγωγής θα δούμε αν θα γίνουν πάλι ανατροπές. Πάντως αυτή για ακόμα μια φορά έχασε την πρωτιά της. Βέβαια είχε νικήσει πρακτικό στη μάχη, να το πούμε έτσι. Η άλλη θηλυκιά είχε επίσης τραυματιστεί πάρα πολύ. Είχε μια μεγάλη γρατζουνιά σαν μαχαιριά πίσω εδώ στην πλάτη. Που ευτυχώς όλο αυτό το κομμάτι καλύπτεται από πάρα πολύ παχύ δέρμα και μεγάλη στρώση λίπους. Οπότε πρακτικώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά η άλλη θηλυκιά δεν είχε γίνει αρχηγός τότε. Ακόμα είχε τη θέση της σαν δεύτερη. Αλλά επειδή αυτή είχε αρχίσει να κουτσένει έντονα, εννοείται πως η άλλη μετά από λίγες μέρες κατάλαβε ότι αυτή εδώ δεν είναι στα καλά της και πήρε τη θέση πανεύκολα. Και εννοείται και αυτή δεν μπορούσε να αντιδράσει πλέον, είχε μείνει μόνιμη σε ένα σημείο, δεν κουνιόταν πολύ. Την είχα κλείσει κιόλας λίγες μέρες μέχρι να περάσει το έντονο κομμάτι αυτό. Όταν απελευθερώθηκε εννοείται ήταν δεύτερη πλέον όμως, όπως και να το κάνουμε. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι σοβαρό όσο κούτσενε και δεν την εκμεταλλεύτηκε άσχημα το άλλο θηλυκό, γιατί θα μπορούσε άντα να τη σκοτώσει. Γιατί αυτή είναι και μικρόσωμη σχετικά για θηλυκό, έχει σωματότυπο σχεδόν αρσενικού. Πιο κοντό και όχι τόσο ογκώδες. Δεν ξέρω γιατί βγήκε έτσι. Όπως έχω θεωρήσει, πιθανώς επειδή σαν μικρό δεν είχε μάθει να τρώει πολλά πράγματα και ίσως κάπου εκεί στερήθηκε ανάπτυξη. Ενώ η άλλη από πολύ μωρό ήταν πολύ πρόθυμη σε όλα τα φαγητά. Όπως και να έχει, αυτή τώρα είναι η δεύτερη και εννοείται πως την κυνηγάει παντού το άλλο θηλυκό. Αλλά ευτυχώς το χωράφι των αιμού είναι πάρα πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα πολύ σπάνια να γίνονται τραυματισμοί, γιατί έχουν τόσο χώρο να τρέξουν. Βέβαια πολλές φορές για κάποιο λόγο στριμώχνονται στα σύρματα, στην περίφραξη και αντί να τρέξουμε στο χωράφι στριμώχνονται εκεί πέρα και κοπανιούνται. Και μπορεί και εκεί πέρα να χτύπησε αυτή το δάχτυλό της, να το χτύπησε σε κάποιο σύρμα, με τόση δύναμη να πήγε να χτυπήσει την άλλη και να κοπάνισε το σύρμα, να μπλέχτηκε και να έπαθε εκεί τη ζημιά. Δηλαδή πολλές φορές απλώς τρέχουν και στριμώχνονται εδώ πέρα δόθε στα σύρματα, αντί να τρέξουν μέσα στο χωράφι να γλιτώσουν μία από την άλλη. Δεν ξέρω γιατί αυτό, ενώ βλέπουν το σύρμα. Όπως και να έχει, αυτή έχασε τη θέση της, αλλά δεν ξέρουμε την εποχή αναπαραγωγής μπορεί να έχει πάλι ανατροπή.
Γεια σας. Ξέρετε ότι το νερό που πίνει το αιμού μπορεί να φαίνεται στα μάτια του ανθρώπου βρώμικο επειδή είναι πράσινο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο βρώμικο διότι η βρύση από πάνω συνεχώς τρέχει και ανακυκλώνεται το νερό. Απλώς ποτέ δεν αδειάζω πλέον τη δεξαμενή για να διατηρείται και λίγο πράσινη, γιατί αυτή η πράσινη άλγη στην πραγματικότητα είναι θρεπτική για αυτά τα πλάσματα. Οπότε είναι προτιμότερο από το να πίνουν σκέτο καθαρό νερό. Επίσης, ξέρετε τι άλλο είναι θρεπτικό? Να κάνετε like, subscribe και κοινοποίηση το βίντεο, το κανάλι και τα πάντα για να ανέβει κι άλλο. Oh yes! Και κλείνουμε με την δεύτερη φιλικιά που είναι και η αρχηγός πλέον, αυτή την περίοδο τουλάχιστον. Βλέπουμε έντονη διαφορά, πολύ πιο ογκώδες, πιο ψηλό και παχύ. Κανονικό αντιπροσωπευτικό δείγμα του είδους της, δηλαδή για θηλυκό. Αρκετά πιο ξανθό από το άλλο, λόγω ηλικίας κιόλας. Τώρα βέβαια και τα φτερά τους, όπως είπα, είναι ακόμα λίγο κουρεμένα, δεν έχουν σωστό σχήμα. Φαίνεται λίγο που είναι φθαρμένα και στην ουρά ακόμα δεν είναι φουλ το σχήμα τους. Έπρεπε να έχουν μια μύτη, ενώ δεν έχουν, τι έχουν κουρευτεί από τις πιθοκάμερα αυτά που είχαν αρχίσει να βγαίνουν πριν τα χωρίσω. Αλλά αυτή έχει καλυφθεί πλέον εντελώς από τα μαδήματα που είχε κάνει στο Θοκάμιλος. Δεν φαίνεται καθόλου δέρμα, σε αντίθεση με την άλλη. Σε αυτήν ευτυχώς δεν έκανε μεγάλη ζημιά το ροκάνισμα, δεν της κατέστρεψε τους σπόρους. Οπότε πλέον έχει κλείσει. Και γενικά μέχρι να αρχίσουν τα κρύα του χειμώνα και αυτή και οι άλλοι θα έχουν ικανοποιητικό πάχος στα φτερά τους και δεν θα κρυώνουν κάτι. Οπότε είναι καλυμμένες. Να, εδώ βλέπουμε τη μητούλα πως κάνει αυτή την εσοχή το φτερό. Αυτό λέω που είναι ροκανισμένο. Αφού τα φτερά, ας πούμε, είχαν αρχίσει να βγαίνουν πριν χωρίσουν για τα καλά με τη σπιθοκάμιλο. Οπότε είχε ροκανίσει λίγο. Τέλος πάντων, δεν λέει κάτι αυτό. Τώρα κάτι είδε εδώ και την άχτηκε λίγο. Όπως είδατε, σηκώθηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Τρώμαξε ίσως με το κοτόπουλο που έβγαλε σινιάλο κινδύνου. Τέλος πάντων. Τώρα λοιπόν είναι αρχηγός αυτή, εκμεταλλευόμενη την θέση της άλλης που ήταν όχι τόσο καλή. Πιστεύω βέβαια θα διατηρήσει την αρχηγική της θέση. Όσο πλησιάζει και η εποχή αναπαραγωγής και όσο θα τη διεκδικεί πιο πολύ. Όταν φανεί και το άλλο ότι είναι αρσενικό κιόλας, σίγουρα θα είναι ακόμα πιο έντονο. Θα διεκδικεί τη θέση της, το αρσενικό, τα πάντα. Οπότε πιστεύω θα διατηρήσει τη θέση της και θα πάρω σίγουρα αυγά από αυτήν την επόμενη χρονιά. Τώρα για κάποιο λόγο κιόλας στριμώχνεται μέσα στα δέντρα και πρέπει να την ακολουθώ εγώ. Δεν πειράζει, είναι και πιο φυσικό της στο τοπίο, σαν να είναι μέσα στο δάσος που ζούνε. Αυτή λοιπόν την είχε κόψει κάπου εδώ η άλλη που είπα στο προηγούμενο που μίλαγα για τη μάχη. Εδώ κάπου ήταν κομμένοι, αλλά όπως είπα έχουν πολύ παχύ στρώση λίπους και δέρματος. Οπότε τέτοια τραύματα δεν επηρεάζονται καθόλου. Ούτε ας πούμε παράστα δεν πηγαίνουν επάνω, δεν έχουν καμία οσμή σάπιου κρέατος ή οτιδήποτε. Άλλο ζώμα ήταν, θα είχε μολυνθεί και θα είχε θέμα. Αυτά τα περνάνε έτσι τέτοια τραύματα, είναι φτιαγμένα δηλαδή για τέτοια χτυπήματα. Οπότε γλιτώνουν εύκολα. Το μόνο πράγμα που κινδυνεύουν είναι κάποιο τραύμα στο πόδι, κλασικά τέτοια μεγάλα πλάσματα και γενικά τα δίποδα όντα με ένα πόδι είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή τους, ειδικά αν είναι τέτοιων κυβικών. Αυτά λοιπόν, κάποια νέα ήταν από τα εμού. Δεν έχει γίνει και κάτι τόσο τραγικό. Απελευθέρωσα το μικρό, τα μεγάλα κλασικά πρακτικό συνεχίζουν να παλεύουν και μία να γίνεται αρχηγός η μία η άλλη. Και αυτό θα συνεχίζεται για πάντα πρακτικός. Και τώρα πιο πολύ περιμένουμε την εποχή αναπαραγωγής, να δούμε τι θα γίνει τότε. Από μάχες σίγουρα θα είναι πιο έντονες. Και το βασικότερο να δούμε αν θα υπάρχει κάποια αναπαραγωγή. Θα μαζέψουν αυγά, θα εκολαφτούν, ποιος ξέρει, θα φανεί. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μαγικό βίντεο με ένα από αυτούς τους δεινόσαυρους. Θα λέμε στο επόμενο, αντίο.